Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο GTA 5. Αυτή τη φορά όμως θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα δούμε 3-5 μυστικά μέρη ή τρομακτικά που θα συναντήσουμε στο GTA 5. Πάμε στο βίντεο. Το πρώτο μέρος βρίσκεται σε μια τοποθεσία που βρίσκεται εδώ στο χάρτη, και όταν πάτε εκεί θα δείτε στον τοίχο, όπως βλέπετε τώρα στο βίντεο, γραμμένο 1807 και ένα βέλος. Το 18 συμβολίζει μια ομάδα 18 ατόμων που είχε φτιάξει ο Charles Manson στην Αμερική το 1960, και το 07 συμβολίζει τους 7 φόνους που είχε κάνει αυτή η ομάδα. Τώρα περιμένουμε λίγο να προχωρήσει το βίντεο. Το βέλος θα δούμε ότι σημαδεύει σε ένα σπίτι, και όταν προχωράμε σε αυτό το σπίτι, καθώς προχωράμε, παρατηρούμε ότι αυτό το σπίτι είναι ακριβές αντιγραφό με το σπίτι του Charles Manson. Καθώς προχωράμε στην αυλή του σπιτιού μαζί με την πισίνα, παρατηρούμε ότι γίνεται ένα πάρτι. Πάρτι τώρα, τι πάρτι, τρία άτομα, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να το πούμε πάρτι. Αν πάμε και σμπρώξουμε έναν, θα δούμε ότι πεθαίνει, που κανονικά δεν γίνει στο GTA. Οι άλλοι πανικοβάλλονται, και όταν πας να φύγεις, να το πω έτσι, νομίζω πως εδώ δεν δούλεψε, γράφω την αφήγηση αργότερα. Θα σου πω, περιμένω. Ναι, εδώ δεν δούλεψε. Πας να φύγεις, και καθώς προχωράς για να φύγεις από αυτό το μέρος, βλέπεις ότι εξαφανίζεται και μένει μόνο το πτώμα. Περίεργο, ε. Η τρίτη τοποθεσία βρίσκεται εδώ στο χάρτη, και παρατηρούμε εδώ, μισό να φύγει, εδώ είναι το σπίτι της Ούρσουλας. Την Ούρσουλα τη συναντάς τυχαία στο δρόμο και σου λέει να την πας σπίτι. Κατά τη διάρκεια της δρομής σου λέει ότι σε αυτό το σπίτι κάποτε ζούσε ένας χυπουρός, ο οποίος τρελάθηκε και επίδειξε στον κρεμό. Επίσης σου λέει ότι δεν την επισκέπτεται κανείς πλέον. Ο τελευταίος άνθρωπος που την έφερε εδώ πέρα, τρελάθηκε και πνίγηκε από τα ίδια του τα χέρια. Άρα, διαπιστώνουμε ότι κάτι τρομακτικό συμβαίνει με αυτό το σπίτι. Να αναφέρω ότι το προηγούμενο με το 1807 ήταν ένα easter egg του GTA 5. Εδώ πέρα, αγαπητοί, παίζω με τους κάτοικους τώρα. Ένα καλό σκυλάκι που μόλις έχασε τη ζωή του. Και για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι τώρα γιατί τα λάχανα δεν πληρώνουν. Η άλλη τοποθεσία βρίσκεται εδώ πέρα, είναι ένα παλιό ορυχείο. Στο PlayStation 3 και στο Xbox 360 αυτά τα ορυχεία δεν ανοίγουν. Εδώ πέρα ανοίγει στο PC, στο Xbox One και στο PlayStation 4. Εδώ δεν το βλέπετε στο βίντεο, αλλά στη μέση του ορυχείου υπάρχει ένα πτώμα, το οποίο έχει δύο ταινίες φιλμ μαζί του. Αν παρατηρήσετε, αυτές οι ταινίες παίζουν στα σινεμά και είναι κάτι σαν κινούμενο σχέδιο. Παίζουν όμως στα σινεμά του GTA 5. Άρα, διαπιστώνουμε ότι και εδώ κάποιος ο γκρίφος κρύβεται από πίσω από όλο αυτό το easter egg. Μετά στο ρηχείο δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εδώ βλέπετε λίγο από την εξερεύνηση που έκανα μέσα στη σπηλιά. Συγγνώμη. Ένα λεπτό, πάμε. Το τέταρτο μέρος είναι το πιο γνωστό, το φάντασμα που βρίσκεται στο Mount Gordo. Τώρα εδώ δεν το βλέπουμε. Το φάντασμα που εμφανίζεται στο Mount Gordo ονομάζεται Jolaine Cranley Evans. Η Jolaine είχε για άντρα τον Jock Cranley,
και ζούσαν στο Blaine Country, αλλά κάποια στιγμή, το 1978, ο Τζοκ είχε μια πρόταση για να γίνει stuntman και έπρεπε να αφήσει το Blaine Country. Αυτός ήθελε να κυνηγήσει τα όνειρά του και να γίνει stuntman, ενώ αυτή του έλεγε να μείνει και να μην την αφήσει μόνη της. Ενώ αυτή δεν μπορούσε να φύγει από το Blaine Country επειδή εκεί ζούσαν οι δικοί της, οι γονείς της. Υπήρχαν πολλοί καυγάδες μεταξύ τους και πήγαν στο Mount Gordon για να ηρεμήσουν. Αλλά πάνω σε έναν καυγά ο Τζοκ την έσπρωξε από τον γκρεμό και τη σκότωσε. Από τότε το φάντασμά της εμφανίζεται μεταξύ 11 και 12 σε εκείνη την περιοχή. Τώρα δεν φάνηκε το φάντασμα γιατί είμαι σε director mode και δεν μπόρεσα να ανέβω εκεί πάνω επειδή εμφανίζεται από μακριά κοντά έχει ένα χώρο. Επίσης, αν πάτε κοντά στο φάντασμα θα δείτε ότι υπάρχει το όνομα Τζοκ γραμμένο με αίμα. Προχωράμε σε ένα λεπτό στο επόμενο. Παρατήρησε λίγο την περιοχή. Το επόμενο βρίσκεται εκεί στο υπόνομο του Los Angeles. Ο υπόνομος του Los Angeles. Προχωράμε για να σας δείξω λίγο εκεί κατά που περίπου βρίσκεται ο υπόνομος. Προχωράτε από εκείνο το μέρος και μόλις μπαίνετε στον υπόνομο προχωράτε λίγο πιο κάτω. Εγώ δεν μπόρεσα να το γράψω εκεί γιατί ήταν και λίγο μεγάλο και ο σκύλος μου είναι γεμάτος το τελευταίο καιρό. Αλλά στον υπόνομο συμβαίνει κάτι περίεργο. Υπάρχει ένα τέλος που ονομάζεται Ratman και ζει εδώ μέσα. Αν λένε οι φίλοι, αν παρατηρήσετε καλά τον υπόνομο και σε αυτή τη μέρα σε κινητή θα ακούσετε κάτι σαν να χτυπάει μια καρδιά ή κάποιος να βαράει κάτι δυνατά. Εδώ που σταμάτησα δεν βρίσκεται κάτι, οπότε πρέπει να προχωρήσετε πιο κάτω που έγινε κάτι αραιαγωγή. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, κάντε subscribe, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!